Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Ασλανίδη, που είναι σήμερα κοντά μας, όπως και όλους τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, για αυτή την πρωτοβουλία, την πολύ σημαντική, και να εκφράσουμε τη στήριξή μας για να προωθηθεί η αναφορά και βέβαια για τον αγώνα τους για να λάμψει η αλήθεια. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία πάνδημα έχουν διατρανώσει ότι αυτό που ζητούν είναι η πλήρης διαλεύκανση του εγκλήματος, η απόδοση των πολιτικών, αλλά κυρίως των ποινικών ευθυνών στους υπαίτιους. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος, κατά την άποψή μας, για να βρουν δικαίωση όσοι έχασαν τους ανθρώπους τους. Σε ό,τι μας αναλογεί, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αναδείξαμε την τραγωδία των Τεμπών. Με ομιλίες στην Ολομέλεια, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, με συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο, με συνδικαλιστές σιδηροδρομικούς που είχαν έγκαιρα ειδοποιήσει για τις ελλείψεις μέτρων ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, είναι ενδεικτικό και δεν είναι τυχαίο ότι ένα χρόνο μετά το ατύχημα, αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έστω και σε επιτροπή, όπου συζητάμε για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και την κατάσταση των σιδηροδρόμων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Η δε ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στη συγκάλυψη. Στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή υιοθέτησε το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Δεν έχει δώσει καμία πιστική απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει η αναφέρουσα και είναι στα χείλη όλων μας. Συνάγεται δε ότι αυτουργός είναι η στρατηγική της απελευθέρωσης του κομματιάσματος της υποστελέχωσης του σιδηροδρόμου. Αυτή δημιουργεί το υπόστρωμα για τέτοια λάθη. Είναι αυτή η ευρωενωσιακή στρατηγική που έχει αποτέλεσμα το 7% του πλήρους δικτύου να καλύπτεται μόνο με το σύστημα ERTMS και να συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερα και μικρότερα ατυχήματα. Βασική ένοχη είναι οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί που υλοποίησαν, όπως σημειώνει και η αναφορά, αποδίδοντας ευθύνες στον Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Καραμαλή, του ΣΥΡΙΖΑ Σπίρτζη, δεν είναι τυχαίο ότι τα περί ανθρωπίνου λάθους και ρουσφετιού είχαν υιοθετηθεί και από άλλους, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αυτή την εγκληματική στρατηγική για τους σιδηροδρόμους βγάζουν λάδι οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το ΚΚΕ καταψήφισε. Γιατί συνεχώς αναβάλουν τη δέσμευση των ομίλων για τοποθέτηση απαραίτητων σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας, γιατί είναι σε βάρος του κόστους των ομίλων, των κερδών των ομίλων. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Αυτή η αναφορά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ασκεί πίεση κόντρα στη συγκάλυψη, για το περιεχόμενο της εμπορικής αμαξοστοισίας, την έκρηξη που σκότωσε δεκάδες από τα θύματα, για το μπάζωμα του τόπου του εγκλήματος, και απαιτεί να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία τη στιγμή που οι δικογραφίες για τον πρώην Υπουργό Καραμαλή, τον πρώην Περιφερειάρχη Αγοραστό, έχουν φτάσει στη Βουλή και η κυβέρνηση άρων-άρων θέλει να κλείσει, έκλεισε την Εξεταστική Επιτροπή. Η αναφορά είναι κρίσιμο να μείνει ανοιχτή προς παρακολούθηση, να παραπευθεί αμέσως και στην ΤΡΑΝ και στη ΛΥΜΠΕ με αίτημα να διοργανωθεί συζήτηση σε αυτές τις επιτροπές για το έγκλημα των Τεμπών. Και βεβαίως, κατά την άποψή μας, να κοινοποιηθεί στην ελληνική κυβέρνηση, εκφράζοντας τη θέση της Επιτροπής Αναφορών για πλήρη διαλεύκανση και απόδοση όλων των ευθυνών που προκύπτουν, ποινικών και πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ.